Το χώρο που βρισκόμαστε είναι ένα παλιό ελαιοτριβείο, ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και τώρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Μπροστά μας αυτό το μεγάλο κτίριο είναι το παλιό ελαιοτριβείο, ήταν ένα ιδιωτικό ελαιοτριβείο, το οποίο κάποια στιγμή το αγόρασε ο Δήμος από τους ιδιοκτήτες του. Αυτό το κτίριο, το κεντρικό, είναι το βασικό κομμάτι της πρότασης που κάνουμε στο πρόγραμμα 1821. Πρόκειται να γίνει ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο θα έχει κατά βάση δραστηριότητα γύρω από γενοκτονίες ιστορικές που γίνανε, οι οποίες γίνανε κοντά στην περιοχή τη δικιά μας. Θα είναι και κτίριο μελέτης και έκθεσης και ημερίδες και διαλέξεις, αλλά και έρευνας για αυτά τα πράγματα που γίνανε. Αυτό το κτίριο θα ανακαινιστεί για να μπορεί να έχει αυτή τη χρήση. Η πρόταση αυτή που υποβάλαμε έχει εγκριθεί. Εκτιμάω ότι η διαδικασία, η γραφειοκρατική, η απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία του Δήμου με το Υπουργείο Εσωτερικών θα γίνει στις αρχές μέχρι την άνοιξη του 2022 και θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό κομμάτι μέσα στη χρονιά αυτή. Ο περιβάλλον χώρος είναι πολύ μεγάλος χώρος. Είναι ο χώρος που εξυπηρετούσε παλιά το ελαιοτριβείο αυτό. Δηλαδή ήταν χώρος αποθηκευτικός κυρίως για τις ελιές που ερχόταν, στις μπατές, και ήταν χώρος που είχε μηχανήματα, συμπληρωματικά μηχανήματα. Αυτός ο χώρος θεωρείται μνημείο νεότερης κληρονομιάς. Έχει κάνει η αρχαιολογία μια μελέτη αρχιτεκτονική για τον υπόλοιπο χώρο. Εμείς με βάση αυτή τη μελέτη την τροποποιήσαμε ώστε να γίνει ένας χώρος που θα μπορούν εδώ να εκτίθενται τα λεσβιακά προϊόντα, τα προϊόντα που παράγονται στη Λέσβο μόνο. Δηλαδή εδώ θα μπορεί κανείς να βρει όλα τα προϊόντα του νησιού τα οποία παράγονται, που είναι κρασιά, ποτά, κρέατα, τυριά κλπ. Έχουμε κάνει τις μελέτες πλην των μηχανολογικών που δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε. Το κόστος έβγαινε περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια, την αναβάθμιση και όλου του χώρου αυτού. Δεν υπήρχε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να υποβάλουμε και να πάρουμε έγκριση, όμως έχουμε στα χέρια μας μια σχεδόν πλήρη μελέτη, η οποία, όταν υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που θα υπάρξει οπωσδήποτε, για τα κτηριακά πάντα βγαίνουν προγράμματα, ή εδώ ή αθηναϊκό, ενώ από κεντρικό υπουργείο, θα υποβάλλουμε για χρηματοδότηση. Είναι ένα έργο το οποίο σε συνδυασμό με αυτόν εδώ το χώρο θα βοηθήσει πάρα πολύ την οικονομία και την οικονομία, είναι παρέμβαση στην οικονομία του τόπου μας, διότι ο τόπος έχει έναν ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο επαγγελματικό, ευθέως ανταγωνιστικό, να προβάλλονται και τα τοπικά προϊόντα, αλλά μαζεμένα. Δηλαδή σε ένα χωριό κανείς βρίσκει ωραία τυριά, σε ένα άλλο βρίσκει ωραία λικέρ, ένα συνεταιρισμό γυναικών κτλ. Εδώ θα μπορούν να είναι όλα μαζί, να γίνονται εκθέσεις κατά καιρούς θεματικές. Αυτός ο χώρος, πέρα από το εκθετήριο που θα είναι, θα έχει μέσα και χώρο εστιατόριο που θα μπορούν να μαγειρεύονται τα φαγητά αυτά εδώ ή τα τρόφιμα αυτά να μαγειρεύονται εδώ, και επίσης θα έχει 40 κρεβάτια. Δηλαδή θα μπορούν εδώ να διαμένουν άνθρωποι που θα έρχονται εδώ για να κάνουν τις εκθέσεις, τα προϊόντα κτλ. Θα μπορούν να μένουν εδώ πέρα. Το κτίριο εκεί πέρα έχει ένα οικοστικό ενδιαφέρον. Είναι ένας πολύ γνωστός ψυχίατρος, αναγνωστής, Δημήτρης λέγεται, ο οποίος είχε δική του συλλογή από ζωγραφική και το παραχώρησε στο Δήμο. Είναι εκτεθειμένα μέσα εκεί, αλλά όχι ακόμα σε λειτουργική μορφή. Άρα δηλαδή θα είναι πολύχώρος και με εικαστικό ενδιαφέρον.